Το λόγο έχει ο Γενικός Συγητής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Κομμάτων Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές, κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, για 30 λεπτά παρακαλώ. Έχω ξεχάσει και τα αγνοούσα το δικαίωμα αυτό ότι είχα να μιλήσω ως Γενικός Συγητής, γι' αυτό να μου επιτρέψετε να μιλήσω από καρδίας, άλλωστε είναι αδύνατο να μιλήσω γραπτά, όπως ξέρετε. Μας ξενύχτησε ο Υπουργός χθες βράδυ και σήμερα δεν ήρθε εδώ. Τέλος πάντων, όπως τον έβλεπα, σκέφτηκα ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι εκγενετής υπεραισιόδοξοι και ενθουσιώδεις. Μάλιστα, αν είναι ακαδημαϊκοί, μπορεί να βλέπουν και φούσκα και να λένε ότι είναι σύγκληση με την Ευρώπη. Αν μάλιστα είναι και ακαδημαϊκοί, νέο και ενσιανοί, όπως το ζήσαμε εμείς το 2007, 2008, 2009, ξέρω εγώ, μπορεί η χώρα να είναι στο χείλος του γκρεμού και να λένε ότι λεφτά υπάρχουν, ότι τα ελλείμματα και τα χρέη δεν είναι πρόβλημα εν μέσω κρίσης. Για αυτούς έλεγε ο Μακαρίτης, ο Κέινς, δεν είμαι Κεϊνσιανός, αυτά είναι αλχημίες. Και πάντα μας προειδοποίησε ο γέρος αυτός ο Μακαρίτης και έλεγε, λέει, χτυπώ το κεφάλι μου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κολοπετσωμένη πολιτική μέσα στην πιάτσα να παραμυθιάζονται από οικονομολόγους οι οποίοι ξέρουν μόνο να κάνουν φασαρία γύρω από το όνομά τους και να περνούν από τα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα και να γίνονται συμβουλάτορες της πολιτικής. Γι' αυτό, κύριε συνάδελφε, στο πρόεδρε, είχα ένα κεφάλαιο που λέω, κράτα το κεφάλι σου σε ασφάλεια, μην παραμυθιάζεσαι από τις ακαδημαϊκές αυθεντίες. Το είπα στον Στέφανο χθες, τον σύντροφό μου εδώ, διότι αυτοί, κύριοι συνάδελφοι, εσύ θα φας το κεφάλι σου και αυτοί οι αυθεντίες θα πάνε στον επόμενο πρόεδρο. Γι' αυτό βλέπετε, το πέλλοντας έτσι, στον Άγριο. Έτσι, νοήτο, τα βλέπετε. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν πάει μόνο σε αυτούς πόλη, φαντάζεστε, αλλά πάει και στο Στουρνάρα, ο οποίος δίδατε με τη μεγάλη επιτυχία από σύμβουλος κεντρικός του Σίμητη, είναι αδελφή ψυχή, είναι ερωτευμένη πλέον, με το Σαμαρά. Κάτι ήξερε και δεν ήξερε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του λοιπόν. Τέλος πάντων, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ορισμένοι υπερενθουσιώδεις και αισιόδοξοι, καμιά φορά και επιπόλαιοι. Υπάρχουν όμως και άλλοι που έχουν, ας πούμε, αυτό που λέμε αρνητικό ηλιοτροπισμό, δηλαδή η εσωτερική του στεφάνη στρέφεται πάντα αποκλειστικά στο κακό σενάριο, δηλαδή στον ήλιο του θανάτου. Πολλοί λένε ότι εγώ ανήκω σε αυτό, όχι. Τέλος πάντων, το δέχομαι, όπως μου είπε πριν ένας συνάδελφος έξω, ότι είμαι εξ επαγγέλματος πεσημιστής. Πέστε ότι είμαι και προκατηλημένος, αλλά σας λέω, κύριοι συνάδελφοι, πού είναι τώρα ο Στουρνάρας να του πω. Στο Χρήστο δεν λέω, γιατί είναι αμέτωχος του αίματος. Ποτέ μη στοιχηματίζετε τον Απρίλιο. Οι ποιητές λένε είναι σκληρός ο Απρίλης. Εσείς στοιχηματίζετε τον Απρίλιο να επιβεβαιώσετε αν υπάρχει ή όχι πλεόνασμα ή ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό. Το μυαλό μου πάει, κύριοι συνάδελφοι, σε παλιούς Απρίλιδες. Τον Απρίλιο του 8, να σας πω. Τον Απρίλιο του 9, να σας πω. Τον Απρίλιο του 10, να σας πω. Είχα πει σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή την τραγική στιγμή, ότι μας επευλήθη με θεμελιώδη σφάλματα της Ευρωζώνης κατά 6, 10, 4, 10 από ανικανότητα της ελληνικής πλευράς. Το εκβιαστικό δίλημα, η άμεση άταχτη χρεοκοπία με ενδεχόμενη αλυσιδωτή αντίδραση εξόδου από το ευρώ ως ατύχημα, όχι ως επιλογή που είναι κάτι διαφορετικό, ή μια μεγάλη ύφεση που στο τέλος της διαδρομής της, ακόμα και αν βελτιωθούν τα νούμερα, θα ξανανταμώσουμε την αφετηρία, δηλαδή το κίνδυνο άμεσης χρεοκοπίας. Αυτό είχα πει τότε. Και μάλιστα σε συνθήκες που θα έχει εξαντληθεί το παραγωγικό δυναμικό και θα έχει καταστραφεί η βάση εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Υπάρχει εναλλακτική λύση, είπε και χθες ο σύντροφός μου ο Σαχινίδης, από τα πιο σοβαρά και ηθικά παιδιά που έχω γνωρίσει. Υπήρχε, υπάρχει σήμερα,
μονόδρομος. Δεν ανήκω, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτούς που υπόσχονται δωρεάν γεύματα ή βασιλική οδό στη διαχείριση του χρέους ή σε αυτούς που αγνοούν τα όρια της πολυπλοκότητας, της αλληλεξάρτησης, της ολοκλήρωσης, τα ασφιχτικά όρια, τα ιδρυτικά του ευρώ. Προς Θεού, ζούμε σε έναν κόσμο όπου βλέπετε είναι δύσκολο ακόμα και να χρεοκοπήσεις αξιοπρεπώς. Είδατε την κακομοίρα την Αργεντινή που έχει δίκιο και χάνει τη μία ακόμα και σήμερα 11-12 χρόνια μετά, χάνει όλες τις δίκες τη μία μετά την άλλη, ενώ έχει δίκιο η Αργεντινή. Δεν υπάρχει ούτε ένα διεθνές πλαίσιο σοβαρής χρεοκοπίας που μπορεί να κάνει ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής μια χώρα σήμερα. Το βλέπετε, οι Αμερικάνοι φλέρταραν με τη χρεοκοπία για να φάνε λίγο χρέος κινέζικο κλπ. Και τους είπαν οι Κινέζοι, αν τολμήσετε θα αγοράσουμε σε ένα βράδυ το 10% δηλαδή το πακέτο ελέγχου όλων των αμερικανικών εταιριών στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ, στην Ανατολική Ασία, στην Ιαπωνία. Σε ένα βράδυ. Θέλανε και οι Αμερικάνοι, δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο και στη Συρία και στο Ιράν. Βιάστηκαν και οι δικοί μας οι πολέμαρχοι εδώ που εξάγγειλαν ότι θα εκπληρώσουν τις συμμαχίες τους υποχρεώσεις άξονας Αμερικής, Ισραήλ, Ελλάδας, Θεέ και Κύριε. Και έγιναν ρεζίλοι διότι τα φτιάξαν οι Αμερικάνοι με το Ιράν. Τι πηγαίνετε τώρα εσείς με τον Νετανιάχου να κουβεντιάσετε? Αυτό είναι ο κόσμος, κύριοι συνάδελφοι. Θέλουν οι Αμερικάνοι να σκοτωθούν με τους Γερμανούς οικονομικά, αλλά η μεγαλύτερη ξένη δύναμη οικονομική μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος ξένος εργοδότης είναι η Γερμανία με 700.000 εργαζομένους. Αυτό είναι ο κόσμος που ζούμε. Θα μου πείτε, άρα τι εννοείς με αυτό, μονόδρομο? Όχι, πάντα. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει πάντα ένα φάσμα εναλλακτικών δυνατοτήτων. Υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας που μπορεί κάποιος να τους εκμεταλλευτεί, να τους αυξήσει. Τα όρια είναι μεταθετά. Εκείνο τον Απρίλιο του 10, θυμηθείτε, ποια ήταν η πρότασή μου. Δεν παριστάνονται το σοφό, τον οικονομολόγο. Είχα πει ότι η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να συνεδριάσει και να αποφασίσει την ανταλλαγή των ομολόγων των ελληνικών με έκπτωση 25-30% σε αυτούς που θέλουν να πληρωθούν στην καταληκτική ημερομηνία ή με επιμήκυση 20-30 ετών με μικρότερο επιτόκιο, τότε αυτομάτως το χρέος γινόταν βιώσιμο, δεν είχαμε κρίση χρέους. Αν μάλιστα την αναγκαία περικοπή αντιπαραγωγικών δαπανών του Δημοσίου την αντισταθμίζαμε με νομισματικά και επενδυτικά μέτρα, δεν χρειάζονταν κανένα μνημόνιο. Μόνο ο Γιάννης είναι πίσω που θυμάται ελάχιστοι συνάδελφοι. Εγκληματία αποκάλυψαν εμένα. Ο Χρήστος ξέρει καλύτερα, διότι έχουμε ένα παρελθόν μαζί, θετικό. Σήμερα τώρα, κύριε συνάδελφοι, τι γίνεται? Πήγαμε σε εκλογές. Ανατράπηκε ο σχετισμός των δυνάμεων. Όλα τα κόμματα, μα όλα, από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά, όλα τα κόμματα είχαν μία ατζέντα από αναθεωρητική έως ανατρεπτική όσον αφορά τις δανειακές συμβάσεις. Είναι έτσι ή όχι? Εγώ εκλέχτηκα βουλευτής με μία εντολή που λέει Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης, εναλλακτικό προς την ουσία των μνημονίων, Εθνική Διαπραγματευτική Γραμμή, Εθνική Διαπραγματευτική Ομάδα, έλεγε έτσι. Και ο αρχηγός αξιωματής αντιπολίτευσης της Δημάρ, με άλλο τρόπο πιο ακυρωτικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία. Αυτή, κύριοι συνάδελφοι, ήταν η εντολή. Μία εντολή αναθεωρητική και διεκδικητική. Δηλαδή, για να το αντιστρέψω, θα μπορούσε η Βουλή των Ελλήνων, αν αποδεσμεύατε τους βουλευτές, να εκδώσει ψήφισμα προς τα κοινοβούλια των άλλων χωρών, τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, το Ευρωκοινοβούλιο, να εκπέμψει SOS στο όνομα του διπλού πλην 30, πλην 30 στο ΑΕΠ, πλην 30 στην απασχόληση, στο όνομα της χαμένης γενιάς, στο όνομα της καταστροφής του παραγωγικού και ανθρώπινου ιστού, να εκμεταλλευτεί και τις φωνές τρίτων, να εκμεταλλευτεί τις αυτοκριτικές που υπάρχουν στους ίδιους τους εταίρους και στους δανειστές, και κρατώντας στο χέρι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
με μετρήσιμα χαρακτηριστικά να καταθέσει ελληνική πρόταση, πιστική ελληνική πρόταση στην Ευρώπη. Η Βουλή των Ελλήνων και να έχει πλάτη και η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης. Ποια μπορεί να είναι αυτή η πρόταση? Όλοι συμφωνείτε ότι χρειάζεται καταρχήν μια μεγάλη περίοδος χάριτος, τουλάχιστον μέχρι η ανεργία να πάει στον, πού να πω, στο μέσο όρο δεν πρόκειται να πάει ποτέ, αλλά έστω στο 15%, στο 13% να πάει η ανεργία. Μέχρι τότε περίοδος χάριτος. Απομείωση του χρέους και είπε πολύ σωστά ο εισηγητής του Πασόκ χθες, χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ πρόσθετον την επόμενη πενταετία, πρόσθετον 30 δισεκατομμύριων. Προσέξτε κύριε συνάδελφοι τι θα πει διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση δεν είναι αυτά τα τσιριμπιμ τσιριμπιμπομ. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση σημαίνει να πεις ότι κύριε, έχω, πληρώνω τόκους θετικό, πλην πληρώναμε 12, τώρα 6, θετικό, καταγράφεται στα θετικά. Μάλιστα, 6 δις, με αμόχλευση είναι 18 δις. Βάλτε το στην επενδυτική αναπτυξιακή τράπεζα, το επενδυτικό ταμείο, όπως θέλετε πέστε το. 18 δις. Είναι υποτίθετο πλεώνασμα 3 δις. Μόχλευση 3, 3 φορές 9. Είναι υποτίθεται τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων 3, στις λέτε 3,50. Λέω εγώ δεν με ενδιαφέρει τώρα, δεν είμαι οπαδός. Άλλα 9. 36 δις έχουμε σε ένα χρόνο, αν υπάρχει πραγματική περίοδος χάριτος. 36 δις το χρόνο. Πες 30, επί πενταετία περίοδος χάριτος 150 δισεκατομμύρια. Συν τα 16,5 του ΕΣΠΑ, να το επενδυτικό σοκ για να αρχίζουμε να απορροφούμε ανεργία των νέων. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση, κύριε συνάδελφοι. Τι κάνατε όμως εσείς? Τι κάνατε η κυβέρνηση? Μεταθέσατε τον άξονα της εντολής του ελληνικού λαού. Και τι είπατε? Ξαφνικά εμφανίστηκε το success story. Ποιος το εισηγήθηκε αυτό το success story? Θέλω να ξέρω. Στο Σαμαρά ποιος το εισηγήθηκε? Ο Υπουργός Οικονομικών? Οι μεγαλοφυΐες του Μαξίμου? Ποιος? Και συνέπεσε ταυτόχρονα, κύριοι συνάδελφοι, με τη θεωρία των δύο άκρων, με την αφελή αντίληψη ότι θα απονομοποιήσετε τα, ξέρω, το ΣΥΡΙΖΑ τώρα συμπίπτει, το ΚΚΕ έτσι κι αλλιώς το έχετε, με την έξοδο της Δημάρα από την κυβέρνηση, στο περιθώριο το έχουν πετάξει, δεν το υπολογίζω, ναι. Εγώ το σέβομαι και το εκτιμώ. Εγώ το σέβομαι και το εκτιμώ και από αυτά που είπε ο Νίκος πριν με τα περισσότερα συμφωνώ. Λοιπόν, και μαυρίσατε την ΕΡΤ, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση δηλαδή, και επινοήθηκε, δεν μιλώ γι' αυτό, καλύτερα να μην μιλάς, τι να πω. Άλλη μεγαλοφύς διαχείριση του θέματος της Χρυσής Αυγής που την πάτε δημοσκοπικά στο 10%. Δεν μιλώ γιατί και να μιλώ δεν έχει νόημα. Και είπα με σειρά ερωτήσεων στον Υπουργό που τσατίστηκε εδώ πέρα επίκαιρων ερωτήσεων. Γιάννη μου, αυτό εξαπατάσαι και αυτό παγιδεύεσαι. Διότι, θα σου πει ο άλλος, φίλε, έχεις πλεόνασμα. Έχεις βελτιώσει το έλλειμμα, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, συνταγή που κερδίζει δεν την αλλάζεις, συνεχίζουμε κανονικά. Και του είπε κατά λέξη αυτό που είπα εγώ στη Βουλή, του είπε ο Σόιμπλε προχθές και το ακούσατε όλοι. Άρα υπονομεύεις την αναθεωρητική στρατηγική που έχεις. Και το πρωτογενές πλεόνασμα. Εγώ κάνω το κορόιδο να έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω. Ωραία. Το πρωτογενές πλεόνασμα, κύριε συνάδελφοι, έχει αξία μόνο αν θες να το παίξεις ως γερό χαρτί σε μια πραγματική ριζοσπαστική αναθεωρητική διαδικασία. Διότι υπονοεί το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν δύναμε να δώσω εθνικούς πόρους στους δανειστές, όσο η ανεργία μένει στο 30% και η ανεργία των νέων 60%. Διαφορετικά, και το γενές πλεόνασμα, κύριοι συνάδελφοι, γίνεται παγίδα, αυτοπαγίδευση, αυτοϋπονόμευση της διαπραγμάτευσης σου. Δεν θα σου πούνε, α, έτσι κουμπάρε, έχεις πλεόνασμα. Τότε δεν χρειάζεσαι, γιατί δώσετε με χρειάζεσαι το ομόλογο λύνει το Μάιο, αντίο. Στο αντίο σας έχουνε τώρα. Αντίθετα, μια γραμμή εθνικής διαπραγμάτευσης θα έπρεπε να πει: κύριε, με αίμα και με θυσίες με βάλατε να κάνω πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμο όσο φεύγει καθοδικά ο πάτος της οικονομίας. Με υπερφορολόγηση.
πλόγηση και με όλα τα μέτρα. Και βέβαια μπορεί, και εγώ είμαι ένοχος, καμιά φορά έχω το μαθηματικό ψώνιο, όταν ξεκινούσε η κρίση είπα ο πάτος είναι τα 180 δις. Δηλαδή πώς βγαίνει ο πάτος μαθηματικά με αφαιρετικά απλοποιητικά μοντέλα, δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά και εγώ παίζω, ας πούμε. Αν αφαιρέσουμε το ΑΕΠ, το οποίο προέρχεται από υπερδανεισμό και υπερχρέωση δημόσια και ιδιωτική, τη ζήτηση δηλαδή αυτή, βγαίνει δυστυχώς, κύριε συνάδελφε, το νούμερο 180. Βέβαια, μεταξύ μας είναι 178, αλλά δεν το λέω. 180, αλλά ο μαθηματικός πάτος δεν είναι ο πραγματικός πάτος και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ή η βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος. Τι θα έλεγε μια κυβέρνηση που κάνει σοβαρή διαπραγμάτευση? Θα τους έλεγε, κύριοι δανειστές, κύριοι εταίροι, μην ξεγελιέστε. Δεν είναι η εσωτερική υποτίμηση που έφερε τη βελτίωση στο εμπορικό ή στο ζύγιο. Δεν αυξήθηκαν οι εξαγωγές, δεν υποκαταστήσαμε εισαγωγές. Τι είναι αυτό, το λέει το ΙΟΒΕ, το αγαπημένο του Υπουργού. Είναι ότι δεν αγοράζουμε τώρα πλοία, υποχώρηση αγορά πλοίων, και έχουμε και εξαγωγές καυσίμων, οι οποίες είναι άσχετες με την εσωτερική υποτίμηση. Θα έλεγε κάποιος πιο τολμηρός από μένα, που λύνεται η γλώσσα του ευκολότερα, έχουμε λαθρεμπόριο του πετρελαίου. Διότι περί αυτού πρόκειται, εξαγωγές στα Τρίκαλα είναι σε μεγάλο βαθμό. Αλλά εντάξει, πρέπει να μην το πούμε και έτσι. Ή μας λέτε, δηλαδή θα πρέπει να τους πείτε, η εσωτερική υποτίμηση, κύριε, δεν μπορεί να δουλέψει με τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως δούλεψε στη Γερμανία στις αρχές δεκαετίας, ή, δηλαδή της προηγούμενης δεκαετίας, ή όπως δουλεύει τώρα στην Ισπανία. Δεν μπορούμε να γίνουμε μια μικρή εξαγωγική Γερμανία. Ο τουρισμός που είχαμε μια ευλογημένη χρονιά πέρυσι, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την ανεπανόρθωτη συρρήκνωση της βιομηχανίας μας. Το έχουμε ξεχάσει τη βιομηχανία. Η βιομηχανία, κύριοι συνάδελφοι, έχει τις μεγαλύτερες διακλαδικές συνδέσεις, τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον εξωστρεφή παραγόμενο κοινωνικό πλούτο. Έχει την μεγαλύτερη επίδραση στην τεχνολογία, στην παραγωγικότητα, δηλαδή σε αυτά που χρειαζόμαστε. Και Στέφανε, είπες ότι έχει κέρδη, θες μεγάλα κλπ. Σ' άκουσα. Για ψάξω όμως παρακάτω. Εξωστρεφείς κερδοφόρες επιχειρήσεις θα κλείσουν, κύριοι συνάδελφοι, διότι είναι υπερχρεωμένες. Θα σου πω τίτλους, είναι και στην περιοχή σου ορισμένες. Άρα λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να πούμε στους δανειστές ότι η ελληνική οικονομία, έπειτα από 3 χρόνια θεραπείας, εξακολουθεί να έχει όλα τα διαρθρωτικά προβλήματα, δηλαδή να είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά. Έτσι, αυτή είναι. Μειώθηκε η υπερδομή, η υπερκείμενη, αλλά γρηγορότερα μειώθηκε η παραγωγική βάση. Δηλαδή, εξακολουθούμε πάντα να είμαστε ευάλωτοι. Πολύ ωραία ομιλία έκανε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χθες, σοβαρή. Αλλά προσέξτε. Λέει ότι έχουμε τα πρώτα δείγματα νέου παραγωγικού προτύπου, κύριε συνάδελφε. Πάρτε την κατανάλωση. Παρά τη μείωση της εγχώριας ζήτησης, παρά την κατάρρευση της λαϊκής κατανάλωσης, η αναλογία κατανάλωση ΑΕΠ παραμένει ακριβώς η ίδια με την εποχή της φούσκας. Και όπως λέει ο Ζιν, πώς το λένε αυτός ο άθλιος Γερμανός, ο συντηρητικός, αν αυξήσετε τη ζήτηση και αν αυξήσουμε εμείς την εξωτερική ζήτηση, το μόνο που θα κάνετε είναι να αυξήσετε τα πλεονάσματα της Γερμανίας, δηλαδή δεν έχετε παραγωγικό ιστό, μας είπε. Το ίδιο συμβαίνει με τις επενδύσεις ΑΕΠ. Δέστε όλα τα νούμερα. Όλες τις αναλογίες παραμένουν οι ίδιες της αντεστραμμένης πυραμίδας, παρά, είπαμε, τη μείωση της υπερδομής και τη μείωση της παραγωγικής βάσης. Άρα λοιπόν, για να δούμε τώρα η κυβέρνηση πώς αντιδρά σε αυτά. Εγώ δεν με έχετε ακούσει να μιλώ ποτέ στη Βουλή. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Και γιατί δεν φέρνει και γούρι ούτε οι παρενές μου ούτε οι ομιλίες μου, τζάμπα. Τζάμπα έγραψα και 10 βιβλία τα προηγούμενα χρόνια κάθε χρόνο για την επικείμενη καταστροφή. Ξέρω ότι τα όρια του λόγου είναι περιορισμένα. Ωραία. Στο Γιάννη το Στουρνάρα. Του λέω, Γιάννη, είχαμε συμφωνήσει ότι το αργότερο, μέχρι τον Μάιο, θα έχεις φέρει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης. Αυτό είναι εδώ. Ναι. Το αργότερο, παρότι είναι αργά, ως βάση της διαπραγματευτικής στρατηγικής. Είχαμε συμφωνήσει ότι αυτό το σχέδιο, ας το πούμε έτσι, κάνει μια τεχνοκρατική προετοιμασία, αλλά πρέπει να πάει σε μια επιτροπή υψηλού κύρους, όπως παλιά ήταν το Αγγελόπουλου,
Επιτροπή Αγγελόπουλου, ή όπως τούπα και νευρίασε και ξεστόμησε αυτό το που είπε, δεν το περίμενα, του είπα: Γιάννη, στην κρίση του 30, φανταστείτε, ο Βαρβαρέσος, ο Υπουργός Οικονομικών, όταν διαπραγματεύονταν, είχε εθνικό σχέδιο, γι' αυτό την ξεσκαπουλάραμε πιο εύκολα το 30, η ρημαγμένη Ελλάδα μετά από τη μικρασιατική καταστροφή από τώρα. Δεν σου είπα, Γιάννη, του λέω, δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα του υποβάλεις όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις? Είναι δυνατόν να μην ενημερώνεις την αξιωματική αντιπολίτευση? Ο Σαμαράς ο ίδιος να βλέπει τον Τσίπρα, να βλέπει όλα τα κόμματα. Εδώ, δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, με το αλαζονικό αυτοδύναμο Πασόκ του 48%, σε θέματα που είχαμε σίγουρες ολομέτωποι βάσεις, ας πούμε, ενημέρωνε διαρκώς το Χαρίλαο Φτωράκη, και αν δεν μπορούσε, έστελνε επικουρικά είτε το Χαραλαπόπουλο είτε το Γιάννη τον Καψή, στο... έτσι, παρά τις θεμελιώδεις διαφορές. Είναι έτσι τώρα, ή τον Αβέροφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε στοιχειώδη μεταξύ μας επικοινωνία. Νευρίασε ο Γιάννης, κύριε συνάδελφοι, και μου είπε, ξεστόμησε, ότι ποιο εθνικό σχέδιο να συγκρότησε ανάπτυξη, αφού έχουμε το μνημόνιο. Αυτό για μένα ήταν καταλυτικό, διότι νόμιζα ότι τέλος πάντων με όλα τα λάθη το είναι στο πιστόλι στον κρόταφο που μας λέγανε και πριν. Αυτό πρώτη φορά ακούστηκε έτσι. Υπάρχει βουλευτής σε αυτή την αίθουσα από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά που να συμμερίζεται αυτή την άποψη, κύριε συνάδελφοι? Ένας. Μπορεί να υπάρχουν 4-5 που είναι μανιακοί ή νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι πολλοί. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω ακούσει. Τώρα το συμμερίζεσαι αυτό? Σε φιλελεύθερη συμμερίζεσαι αυτή την άποψη, ναι ή όχι? Πες μας εδώ. Είπαμε ότι χρειάζεται. Λοιπόν. Και γιατί, κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει στοιχειώδης επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων? Δηλαδή, εδώ θα τρελαθούμε. Του λέω του Στουρνάρα, ρε Γιάννη, ξέχασες ότι, εν πάση περιπτώσει, έχεις και ρίζα. Δεν είναι τυχαίο του Στουρνάρα, σε ρίζα. Αριστερή και η οικογένειά του και ο πατέρας του. Από δε την πλευρά της Κρήτης, είναι από βαθιά Κρήτη που λέμε Δραμητινούς. Το ξέρετε εσείς να πούμε? Ε, τους ξέρεις? Τους ξέρεις. Βαθιά Κρήτη. Αυτό συμπεριφέρεται σαν έναν καλαμιά στον κάπο, έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, φοβικός προς την αριστερά από την οποία προέρισε. Με τον έρμο του Μαριά. Εδώ είναι και λίγο αστείο, αλλά του είπα θα το πω κάποιος, δεν αντέχω άλλο. Πάει να μιλήσει ο Μαριάς, λαϊκιστή του, επειδή είπα. Εδώ βρέχετε παντρευτεί στην ίδια οικογένεια. Αίμα έχετε, το ίδιο αίμα έχετε τώρα. Ούτε με τον Μαριά του, που σε έλαβε, Μαριά. Τι λες με το δάνειο των κατοχικών, να πούμε, ξέρω εγώ, με την τράπεζα επενδύσεων, έλα εδώ να κουβεντιάσουμε κλπ. Ούτε με τον Μαριά, δηλαδή, με κανένα συζήτηση. Τέλος πάντων, μακρηγορώ, θα επιταχύνω, κύριε συνάδελφε. Τα είπα όλα, αλλά επιμένω σε άλλα ζητήματα. Του λέω, Γιάννη, Γιάννη, και στον τραπεζίτη, γιατί δεν ζητάς μηδενικό επιτόκιο βασικό της τράπεζας ή έστω 0,15? Και βεβαίως, επειδή ο μηχανισμός μεταβίβασης νομισματικής πολιτικής δεν λειτουργεί εν μέσω κρίσης και χρεοκοπίας, ζήτησε μη συμβατικά μέσα ρευστότητας. Το είπα και στον διοικητή. Ποια είναι αυτά, κύριε? Μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Εσείς είστε και σοφοί τεχνοκράτες, τέλος πάντων. Ας πούμε, αυτό που σήμερα συζητιέται, οι τράπεζες όταν έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχουν μηδενικό ή αρνητικό επιτόκιο, ώστε να εκβιαστούν να δίνουν δάνεια. Ή το σχήμα, ας πούμε, funding for lending που χρησιμοποιούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Τράπεζα της Αγγλίας. Ή τιτλοποιήσεις νέας γενιάς με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τη χαλάρωση των κριτηρίων για δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγικές με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ηρωνικά χαμόγελα και σνομπάρισμα. Και πάω τώρα στο βασικό της ανάπτυξης. Είμαστε στη χώρα, κύριοι συνάδελφοι, το βλέπα και δεν το πίστευα, έχω δει πολλά, αλλά όχι και αυτό, που το πιο δημοφιλές κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη μέρα που η ανθρωπότητα είχε αγωνία αν θα υπάρξει πόλεμο στον κόλπο, διεκόπη το δελτίο για να αναγγελθεί με βαρύγδουπο τρόπο ότι ο Μηταράκης συναντά τον τάδε. Θεέ και κύριε, κερδοσκόπο, κλασικό κερδοσκόπο, όπως πήγατε το Σαμαρά να κάνει road show στην Αμερική. Και ποιος είδε, κύριε συνάδελφοι? Τους γνωστούς κερδοσκόπους του ελληνικού χρέους. Με έτσι θα προκαλέσουμε την ανάπτυξη? Έχετε ευθύνη, πρέπει να προστατεύετε τον Πρωθυπουργό.
Με hot money. Διότι τα hedge fund αυτά μπαίνουνε, βγαίνουνε. Τώρα στα οικονομικά, Νίκο, μια και σε θεωρητικό του μαρξισμού, υπάρχει φράση pass-through, τη λένε οι Εγγλέζοι. Δηλαδή το κεφάλαιο πια αδιαφορεί για την επιχείρηση, την ανασυγκρότηση, την παραγωγή, την παραγωγικότητα. Μπαίνει, βγαίνει, δηλαδή προκαλεί μια ανατιμητική κερδοσκοπία και την κοπανάει. Έφτασε στο ταμείο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να κάνει αυτό που δεν έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος και εσείς, δηλαδή ως τουρνάρες εννοώ, να βάλετε χρονική διάρκεια διακράτησης των μεριδίων σε αυτούς που μπαίνουν, βγαίνουν. Και τι γίνεται τώρα, πάμε σε άλλες ιστορίες. Χρήστο, δεν λέω σε εσένα, ας πούμε. Είναι δυνατόν όταν οι τράπεζές μας οι στεγνές δεν δίνουν φράγκο σε επιχειρήσεις βιώσιμες, παραγωγικές, εξωστρεφείς? Έκανα και ερώτηση πριν 15 μέρες, ξανακάνω. Είναι δυνατόν, κύριε συνάδελφοι, να δίνετε πόσα, 460 εκατομμύρια σε ένα Ισραηλινό φαν, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, για να αγοράσει την Παγαία? Είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης αυτό? Αυτά είναι λεφτά του φορολογουμένου. Μην μου πείτε ότι μπορεί να γίνει κάπου αλλού, μου λέτε την άμα στην Ιρλανδία, τι σχέση το ένα με το άλλο? Μπορεί από τραπεζική άποψη να είναι ορθολογικό, αλλά εδώ πνιγόμαστε, εδώ χανόμαστε. Την ίδια στιγμή, για να πω πάλι στον Στέφανο που αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή, κύριε συνάδελφε, υπάρχουν ολόκληροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας με επιχειρήσεις βιώσιμες, εξωστρεφείς, κερδοφόρες, που θα κλείσουν διότι κανείς δεν κοιτάζει να δει τι θα γίνει με τα χρέη τους. Και έχω κάνει επανειλημμένες ερωτήσεις και παροτρύνσεις και κατηδίαν. Και λέω, φτιάξτε ένα επιτελείο με βάση το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, τέλος πάντων. Φτιάξτε ένα επιτελείο ανασυγκρότησης και ασκήστε τα δικαιώματά σας έμπρακτα στον προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος, ώστε τουλάχιστον να φτιαχτούν ισχυρά, ευέλικτα σχήματα ανασυγκρότησης αυτών των κλάδων υπό την καθοδήγησή της, ότι οι επιχειρήσεις αυτές χρωστάνε και στις 3, 4, 5 τράπεζες. Και εκεί μέσα κάντε συγχωνεύσεις, κάντε εξαγορές, κάντε ανασυγκροτήσεις, πιέστε τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους, κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ή πετάξτε έξω τους παλιούς μετόχους αν δεν ανταποκρίνονται στην ανασυγκρότηση αυτών των παραγωγικών επιχειρήσεων. Τώρα μόλις χθες είδα έπειτα ότι μια είδηση ότι κάτι σκέφτονται, ας πούμε, κλπ. Και πάω στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω καθένας τώρα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Αλλά σας είπα, τουλάχιστον βγάλτε τις άκαμπτες χρονολογίες. Τα άκαμπτα χρονολογικά ορόσημα. Διότι όλοι είδαμε εδώ στην Επιτροπή, θα θυμάστε, οικονομικών, τη σκηνή. Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο, αυτός με βάση τα δεδομένα πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί συμπεριφέρεται. Τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, είναι έτσι, Κώστα, ήσουν εδώ εκείνη τη μέρα. Τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ μας είπε κατά λέξη ή επίγουσα ιδιωτικοποίηση ή θα κλείσει επιγόντως λόγω συσσωρευμένων ποινών, υποχρεώσεων κλπ. Για την τρένωσε. Μα έτσι, κύριε Σνάδε, ποιος θα έρθει να βάλει έστω και ένα φράγκο? Περιμένει να το πάρει με ένα ευρώ. Θα έρθουν πάλι αχυράνθρωποι επειδή θα φοβηθούμε ή χάσουμε τις θέσεις εργασίας την τελευταία στιγμή? Και να εξετάζεται για τη σκούφια του καθενός. Μπορεί να λέει ότι είναι Ρώσος, οτιδήποτε. Για κοιτάξτε όμως, στην εταιρεία που έχει στοιχεί χώρα, έχει κάνει υπερτιμολογήσεις, σκάνδαλα κλπ. Το λέω, αλλά δεν θέλω για να μιλώ, διότι μου πει κανείς ότι και ως κομμουνιστής να πω, έχω και μια συμπάθεια προς τους Ρώσους, αλλά ξέρετε πού μπορεί να βρείτε μεγαλύτερο σκάνδαλο από τους Ολυμπιακούς Ελληνικούς Αγώνες? Ε? Στους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι. Λοιπόν, να είστε προσεκτικοί. Βάλτε λοιπόν, βγάλτε την καταληκτική ημερομηνία. Πέστε τα έσοδα μέχρι την περίοδο χάριτος θα πηγαίνουν στην ανάπτυξη. Στο επενδυτικό ταμείο, Θεός η ψυχή του, βλέπετε η ρητορία μας παρασέρνει, να καταλήξω τότε. Α, βλέπω και τον Παναγιώτη εδώ. Χθες σου έγινε κριτική για τις προβλέψεις σου από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήθελα να πω επίσης, να σας πω μια σκέψη, ότι ο Παναγιώτης δεν έκανε καλές προγνώσεις για την πορεία της Ευρωζώνης. Ρωτήσανε ένα μεγάλο οικονομολόγο, κύριε συνάδελφοι, σπουδαίο οικονομολόγο, ο οποίος είναι σπάνια να βρει σοβαρό οικονομολόγο, τέλος πάντων,
Τι προβλέψεις κάνει, του λένε, ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη σημερινή παγκόσμια οικονομία? Λέει, το πιο δύσκολο πράγμα στη σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι να ολοκληρωθεί η ολοκλήρωση της Ευρωζώνης και να παραμείνει η Ελλάδα σε αυτήν μέχρι το τέλος. Και του λέει αμέσως μετά, άλλο δεν υπάρχει και άλλο πιο δύσκολο? Ναι, λέει, υπάρχει και άλλο πιο δύσκολο. Το να διαλυθεί η Ευρωζώνη και να φύγει μόνη της η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Δηλαδή κουλουβάχατα. Άρα δεν είναι θέμα προβλέψεων ή μη προβλέψεων. Και πάω τώρα να καταλήξω για τον Απρίλιο. Δώστε μου, κύριε συνάδελφε, μιλάω κάθε χρόνο μια φορά. Δύο λεπτά μόνο. Σας είπα ποτέ τον Απρίλιο. Τώρα εσείς κάνετε το στοίχημα success story, παραμονές ευρώ. Και αν δεν. Κύριε συνάδελφε, η Ευρωζώνη δεν πάει καλά. Προσέξτε. Δεν υπάρχει μια πλημμυρίδα να σηκώσει μαζί με τα υπεροκειμένα και τις βάρκες. Το stress test των τραπεζών των ευρωπαϊκών είναι άγνωστο τι θα βγάλει, αν είναι ειλικρινές. Διότι ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι Γερμανοί. Την Πορτογαλία που έβγαινε χθες ο Στουρνάρας και μας έλεγε, φεύγουνε, κάνουνε. Στην Πορτογαλία λένε, πού πας, εδώ θα κάτσεις. Δεύτερο μνημόνιο. Στην Ιρλανδία, κύριοι συνάδελφοι, τους λένε, πού πάτε ρε, είστε στα καλά σας. Αν θέλετε να μείνετε σε ανοιχτή γραμμή πιστωτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εδώ θα μείνετε. Και οι προβλέψεις μέσα σε αυτό το κλίμα μεταθέτεται τις ημερομηνίες, τον Απρίλιο, τέλος πάντων κλπ. Αυτό είναι αυτοϋπονομευτικό. Αυτή η επιβεβαιότητα είναι σε βάρος των στόχων του ίδιου του προγράμματος και του προϋπολογισμού. Διότι ποιος θα έρθει να επενδύσει όταν δεν ξέρει τι θα γίνει, ή οι ιδιωτικοποιήσεις που θέλετε ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Βλέπω λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ότι όλα τα κόμματα της Βουλής μεταθέτουν το ορόσημο προς τον Μάιο. Και η κυβέρνηση που φαντασιώνεται success story, εκτός πραγματικότητας, ενδεχομένως και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θέλει εν πάση περιπτώσει να σερφάρει με ασφάλεια στην κορυφή του κύματος χωρίς ευτυχία, ατυχή, δυστυχήματα μέχρι τότε, και να συγκεντρώσει υπέρτερες δυνάμεις, απολύτως θεμητό και λογικό. Αλλά χθες ακούσαμε και κάποιον άλλον. Δεν ξέρω αν είδα τη συνέντευξη του Στουρνάρα χθες το βράδυ. Μας έβαλε άλλο ένα μυθικό ορόσημο, ο Ιούνιος. Τι θα κάνει τον Ιούνιο Στουρνάρας? Τι θα κάνει τον Ιούνιο Στουρνάρας που προανήγγειλε, τι θα κάνει? Πρώτα απ' όλα, γιατί κάνει τέτοιες εξαγγελίες? Κύριε συνάδελφε, θα σας καταθέσω μια πρόταση νόμου αυτή τη στιγμή. Όταν το άκουσα αυτό, είναι τέσσερις γραμμές. Θεωρώ ότι για να προασπίσουμε το κύρος των διαπραγματευτών με την Τρόικα και την ακεραιότητα της διαπραγματευτικής ομάδας, για να αποφύγουμε, ας το πω έτσι, ηθικούς κινδύνους ή συγκρούσεις συμφερόντων, Μανώλη, εσύ που ενεργοποίησες αυτά, θα σου δώσω την πρόταση τώρα, αλλιώς θα τη δώσω στον Παναγιώτη. Σε σένα θα τη δώσω. Σε σένα θα τη λέω, ξέρω ότι το παλεύεις αυτό το πράγμα. Η οποία θα λέει ότι αποκλείονται για 5 χρόνια από την ανάληψη κορυφαίων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται από θέσεις πολιτικής ευθύνης στη διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ και να με συγχωρήσετε για την πολυλογία. Ευχαριστούμε εμείς, κύριε Αντρουλάκη. Έχει κλείσει ο κατάλογος των γενικών εισηγητών. Περνάμε στους ειδικούς εισηγητές. Το λόγο έχει ο κύριος Αναστασιάδης. Για 20 λεπτά, κύριε Αναστασιάδη.